και ξεκινάμε με την πρώτη ερώτηση με αριθμό 185/5/2019, επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Β3 Νοτίου Τομέα Αθηνών του Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς κυρίου Νικολάου Παπά προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα σχετικά με την ιδιωτικοποίηση των ελληνικών πετρελαίων ΕΛΠΕ. Κύριε Παπά, έχετε 2 λεπτά στη διάθεσή σας και συνημερώνω ότι ο κ. Γεωργιάδης θέλει να φύγει. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, έχουμε δει δημοσιεύματα και την δηλωμένη πρόθεση της κυβέρνησης για πλήρη ιδιωτικοποίηση του εναπομείναντος μεριδίου του δημοσίου στα ελληνικά πετρέλαια. Και αυτό, από ό,τι διαφαίνεται, θα αφορά και την εκχώρηση των δικαιωμάτων των εξορίξεων. Και η σημερινή μας ερώτηση έρχεται να σας ρωτήσει γιατί. Ποια είναι η οικονομική λογική πίσω από αυτή την ακραία επιλογή. Και μάλιστα σε μία περίοδο όπου πυκνώνουν οι εκτιμήσεις και οι ενδείξεις ότι τα κοιτάσματα στην ελληνική αποκλειστική οικονομική ζώνη είναι κοιτάσματα μεγάλα τα οποία δίνονται να αποφέρουν πολλαπλά ωφέλη. Έχετε δώσει ένα σύνθημα για γενική αποχώρηση του δημοσίου. Δυστυχώς η δική μας διακυβέρνηση παρέλαβε από εσάς ζημιογόνα τα ΕΛΠΕ και εδώ νομίζω έχετε και μια ευκαιρία να μας εξηγήσετε γιατί ήταν ζημιογόνα με τη δική σας διακυβέρνηση και πέρασαν στην κερδοφορία με τη δική μας διακυβέρνηση. Κάτι πρέπει να γίνονταν εκεί πέρα. Δεν είχαμε καμία αστρονομική αύξηση των τζίρων. Και βεβαίως κληρονομήσαμε και μια υποχρέωση για πλήρη ιδιωτικοποίηση, την οποία μέσα από σκληρή διαπραγμάτευση τη φτάσαμε σε ένα σημείο που έλεγε ότι θα κρατήσει το δημόσιο το μερίδιό του και βεβαίως θα έχει την πλειοψηφία στην κρατική εταιρεία υδρογόνων ανθράκων. Τώρα έχουμε ένα πισωγύρισμα. Και προσέξτε να δείτε τι γίνεται εδώ. Για τη ΔΕΗ, η κυβέρνησή σας λέει ότι θα την πουλήσει επειδή υποτίθεται ότι είναι ζημιογόνα. Τα ΕΛΠΕ θέλετε να τα πουλήσετε παρόλο που είναι κερδοφόρα. Δηλαδή και με κέρδη και ζημιές και με κρύο και με ζέστη, εσείς πουλάτε. Ξέρουμε γιατί. Διότι προς τιμή σας έχετε αποδεχτεί ότι είστε θατσερικοί. Αναμένουμε τις απαντήσεις σας, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστούμε πολύ. Θα απαντήσει ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Σπυρίδων Άδωνης Γεωργιάδης. Κύριε Γεωργιάδη, έχετε 3 λεπτά στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Τι ωραία που θα ήταν, κύριε Παπά, η ζωή για εσάς του συνασπισμού της αριστεράς, εάν δεν είχατε κυβερνήσει. Τι ωραία που θα ήταν. Θα ερχόσαν σήμερα εδώ. Θα κάνετε έναν ωραίο δεκάρικο περίπου και αυτό που ακούσαμε κατά τη ιδιωτικοποίηση των ΕΛΠΕ. Θα σα αποθέωναν περίπου τα μέσα τη αριστερά για τη μάχη κατά τη ιδιωτικοποίηση. Θα υβρίσατε και λίγο την αείμνηση βαρών η Μάργαρετ Θάτσερ. Θα λέγατε για μένα για το πόσο φανατικό νεοφιλελεύθερο είμαι και θα ήμασταν όλοι ευχαριστημένοι. Δυστυχώ για εσά, κύριε Παπά, κυβερνήσατε. Είπατε προηγουμένως η ακραία επιλογή της ιδιωτικοποίησης. Η ακραία επιλογή της ιδιωτικοποίησης. Και είπατε ότι είχατε διασφαλίσει την πλειοψηφία του δημοσίου. Το είπατε επίτηδες αυτό ενώ μιλάμε για τα ΕΛΠΕ. Για ποιο λόγο, για να μην. Παρακαλώ. Για να μην ακούσει ο ελληνικός λαός μία ημερομηνία. 18 Τετάρτου 2018. Ξέρετε ποια είναι αυτή η ημερομηνία. Είναι η ημερομηνία που το ΤΑΙΠΕΔ διεξήγαγε διεθνή διαγωνισμό για την πώληση του 50,1% του μετοχικού κεφαλαίου των ΕΛΠΕ. Μήπως θυμάστε, κύριε Παπά, 18 Τετάρτου 2018, ποιος περίπου ήταν πρωθυπουργός της χώρας και ποιος ήταν υπουργός? Εσείς υπουργός, η κυρία δίπλα σας υπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας πρωθυπουργός. Καλά, εσείς οι διαπρίσιοι αντίπαλοι της Θάτσερ, κατά των ιδιωτικοποιήσεων, πώς δεν προτάξατε τα στήθη σας να σταματήσετε αυτή την επέσχυτη πώληση της κερδοφόρου εταιρείας των ελληνικών πετρελαίων? Τώρα, καμιά παρένθεση εδώ. Μου ζητήσατε κάποιο είδους εξήγηση γιατί ήταν ζημιογόνα επί των ημερών μας και κερδοφόρα επί των ημερών σας. Αν και έχω πολλές φορές προσφερθεί και μάλιστα εντελώς δωρεάν να με καλέσετε την Κουμουνδούρου και να σας κάνω βασικά μαθήματα οικονομίας, δεν το έχετε δεχτεί. Εγώ βεβαίως. Γιατί ένας πρώτης δημοτικού θα ήξερε ότι όταν το πετρέλαιο είναι 100 δολάρια και τα περιθώρια κέρδους των δηληστηρίων είναι μικρά, όταν το πετρέλαιο πάει 27 δολάρια, τα περιθώρια κέρδους των δηληστηρίων είναι μεγάλα. Και εσείς το καταλαβαίνετε ακόμα κι εσείς. Άρα δεν πρέπει να ρωτήσετε.
Αλλά δεύτερον και κυριότερον, σίγουρα θα γνωρίζετε ειδικά κατά ΕΛΠΕ ότι επί της δικής μας κυβερνήσεως έγιναν 2 δισεκατομμύρια επενδύσεις για να γίνει το νέο δηληστήριο, το οποίο είχατε την τύχη να εγκαινιαστεί επί των ημερών σας. Δηλαδή, εμείς πληρώναμε για να αυξηθεί η παραγωγή των ΕΛΠΕ, άρα ήταν η εποχή που βάζαμε τα λεφτά και μειωνόταν η παραγωγή, και εσείς απολαύσατε χαμηλότερες τιμές πετρελαίου και ένα καινούριο δηληστήριο με το κλειδί στο χέρι. Και έρχεστε εδώ και μας κάνετε και τον έξυπνο. Άρα λοιπόν, για να έρθω επί της ουσίας, η ακραία επιλογή της ιδιωτικοποίησης των ΕΛΠΕ έγινε, εσείς την είπατε ακραία επιλογή, από τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος Αλέξη Τσίπρα. Αυτός έκανε αυτή την ακραία επιλογή. Δεν τα κατάφερε, αλλά θα κλείσω με αυτό την πρωτολογία μου. Δεν τα κατάφερε, γιατί δεν τα κατάφερε, γιατί λόγω της κακής διακυβερνήσεώς του το τίμημα το οποίο έπαιρνε η διακυβέρνηση ήταν πάρα πολύ χαμηλό και άρα δεν πληρούσε τους όρους του διαγωνισμού. Προφανώς το είδαμε Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αν γίνει η ιδιωτικοποίηση και με όποιο τρόπο επιλεγεί, το τίμημα θα είναι πολύ μεγαλύτερο. Αλλά για να μην μείνουμε στη διαδικασία ιδιωτικοποίησης, κύριε Πρόεδρε, και κλείνω, θα διαβάσω μόνο την παράγραφο της ενισχυμένης εποπτείας του Ιουνίου του 2019. Γιατί θα μπορούσατε να πείτε, εντάξει, από τον Απρίλιο του 2018 μέχρι τώρα είχαμε αλλάξει γνώμη. Όχι. Γιατί τον Ιούνιο του 2019, λέει πριν από 4 μήνες, στο κείμενο της ενισχυμένης εποπτείας των θεσμών, διαβάζουμε επιλέξει τα εξής. Σε σχέση με τα ΕΛΠΕ, επετεύχθη μία συμφωνία μεταξύ των ελληνικών αρχών, δηλαδή της κυβέρνησης Τσίπρα, ότι ο ΤΑΙΠΕΔ λαμβάνει μία εντολή για να μελετήσει όλες τις διαθέσιμες επιλογές, προς την κατεύθυνση όμως του να προχωρήσει η συναλλαγή, δηλαδή η ιδιωτικοποίηση. Δηλαδή συζητάγατε αν θα γίνει με book value, αν θα γίνει με διεθνή διαγωνισμό, αν θα γίνει με στρατηγικό επενδυτή, αλλά η συναλλαγή, δηλαδή η πώληση του 50,1%, συμφωνήθηκε εκ νέου από εσάς τον Ιούνιο του 19. Και έρχεστε, κύριε Παπά, τον Νοέμβριο του 19 και βάζετε και στο στόμα σας τη Μάργαρετ Θάτσερ. Αφήστε τη εκεί που είναι, εσείς ξεπεράσατε τη Μάργαρετ Θάτσερ. Να είστε καλά. Κύριε Παπά, και για εσάς 3 λεπτά. Κύριε Γεωργιάδη, εδώ δεν χρειάζεται να κάνουμε ότι δεν καταλαβαίνόμαστε. Το κείμενο ακριβώς που διαβάσατε παραπέμπει σε μια συμφωνία κατά την οποία το δημόσιο διακρατά το 50,1 της εταιρείας εξορίξεων και των δικαιωμάτων και βεβαίως σημαντικό μερίδιο. Γιατί ήταν η συμφωνία τριμερής. Είχε και το δημόσιο και τον ιδιώτη επενδυτή και βεβαίως τη συμφωνία των θεσμών. Από αυτή τη συμφωνία έχει μονομερώς αποχωρήσει ο ιδιώτης επενδυτής. Ένα πράγμα σας ρώτησα. Θα πάτε για συνολική αποχώρηση του δημοσίου από την εταιρεία Ελληνικά Πετρέλαια? Δεν μου απαντήσατε. Ιδιωτικοποίηση το ένα, ιδιωτικοποίηση για το άλλο. Και σας λέω, από εσάς κληρονομήσαμε, δεν μιλάω για τα καταπληκτικά που εμπνεύστηκαν οι φωστήρες που ξέρουν οικονομικά τύπου Θάτσερ και Πινοσέτ, που λέγανε ότι θα βγάλουμε 50 δις από ιδιωτικοποίησεις το 10 και το 12, αλλά κληρονομήσαμε μια συμφωνία που έλεγε θα αποχωρήσει το δημόσιο συνολικά. Την αλλάζουμε λοιπόν αυτή τη συμφωνία. Και έρχεστε και μας διαβάζετε εδώ ότι το κείμενο των θεσμών, λέει το τελευταίο, λέει ότι πρέπει να δούμε ποιες ιδέες μπορεί να εφαρμοστούν για να προχωρήσει το συμφωνηθέν. Θα πάτε σε αυτό που είχαμε συμφωνήσει εμείς? Αυτό θα ήταν μια απάντηση. Πείτε μας τώρα ότι θα πάτε στη συμφωνία όπου κρατάει το δημόσιο μερίδιο και το 50,1% της εταιρείας εξορίξεων. Δεν είπατε αυτό. Βάλατε μια ταμπέλα ιδιωτικοποίηση, είπατε τα γνωστά σας και μάλιστα ότι σας είχαμε ξεπεράσει δηλαδή κιόλας προς Θεού. Και συνεχίσατε. Και για να σας προλάβω, δεν είναι ασύνηθες το δημόσιο να διακρατά σημαντικό μερίδιο σε εταιρείες ειδικά που έχουν τέτοιου τύπου κρίσιμες υποδομές και δικαιώματα στα χέρια τους. Δεν σας λέω για χώρες όπως η Κίνα και το Μεξικό, σας παραπέμπω σε χώρες όπως η Νορβηγία, όπου ιστά το είναι 67% δημόσια, χώρες όπως η γειτονική μας Ιταλία, η οποία έχει την ΕΝΗ με την οποία έχουμε και συμβόλαια. Με 30,1 συμμετοχή του δημοσίου. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν ποια ιδεολειψία θα σας οδηγήσει εσάς να πάτε σε μια επιλογή η οποία θα οδηγήσει το δημόσιο να αποχωρήσει συνολικά, να εγκαταλείψει
τα δικαιώματα εξόρυξης και αντί για αποκλειστική οικονομική ζώνη να έχουμε θαλάσσια οικόπεδα ιδιωτών και βεβαίως να αφήσει και στην άκρη έναν οργανισμό ο οποίος παράγει κέρδη, συμμετοχή σε έναν οργανισμό ο οποίος παράγει κέρδη. Είναι μια επιλογή ιδεολειπτική. Σας καλώ ακόμα και τώρα να δεσμευτείτε, να μας εξηγήσετε, επειδή επικαλεστήκατε τη συμφωνία που είχαμε κάνει εμείς. Γυρνάτε σε αυτή? Είναι πάρα πολύ απλή ερώτηση. Θα τη δεχτώ και θα την καλωσορίσω κατά το ίμιση. Σας μιλάω ειλικρινά. Εάν γυρνάτε σε αυτό που είχαμε συμφωνήσει εμείς, ότι κρατάει το ελληνικό δημόσιο την πλειοψηφία στην εταιρεία εξορίξεων και συμμετοχή στα ΕΛΠΕ, είναι μια πολύ σημαντική είδηση. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Παπά. Κύριε Γεωργιάδη, 3 λεπτά. Πρώτον, κύριε Παπά, δεν περίμενα τέτοιο χτύπημα κάτω από τη ζώνη σε συναδέλφους σας όπως ο Γιάννης Ραγκούσης, η Μαρλίζα Ξενογεωνακοπούλου, ο φίλος ο Χρήστος Σπίρτζης. Ντροπή. Είπατε για τους φωστήρες των 50 δισεκατομμυρίων. Καλώς γνωρίζετε ότι η εκτίμηση των 50 δισεκατομμυρίων έγινε από την κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου. Δεν είναι ξέρετε, εγώ σας σέβομαι, αλλά να έχετε στην Βουλή και να κατηγορείτε τόσους συναδέλφους στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ κατά αυτόν τον επέσχυντο τρόπο. Δεν ξέρετε ότι αυτή την υπογραφή την έχει ο Γιάννης Ραγκούσης από κάτω. Η Μαρλίζα Ξενογεωνακοπούλου, ο Χρήστος Σπίρτζης, ο Παναγιώτης Κουρουπλής. Δεν τους σέβεστε όλους αυτούς. Τους πετάτε στα σκουπίδια έτσι στη Βουλή, τους πετάτε να τους φάνε τα σκυλιά ότι ήταν άσχετοι επί των οικονομικών. Τροπή σας. Τροπή σας. Παρακαλώ πολύ, κυρία Παπά. Άρα για να συνεννοούμαστε. Μόλις κατηγορήσατε τη μισή κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Εάν η μισή κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ως πρώην υπουργή της κυβερνής Παπανδρέου και Πασόκη είναι άχρηστη στα οικονομικά όπως είπατε, είναι δικό σας πρόβλημα να το συζητήσετε σε μια συνεδρία της κεντρικής σας επιτροπής. Πάμε τώρα στο ερώτημα. Δεν υπάρχει καμία μεγάλη είδηση. Υπάρχει ένα θρασίδωτο ψέμα από εσάς. Δελτίο τύπου Ελληνική Δημοκρατία, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργεια, 1η Οκτωβρίου του 2019. Εκ της θέσεώς σας, αποκλείεται να μην διαβάζετε τα δελτία τύπου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τα ΕΛΠΕ. Υπουργός Κωστής Χατζηδάκης. Είναι λοιπόν δέσμευση της κυβέρνησης ότι προχωρούμε προς την κατεύθυνση που συμφώνησε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Εξετάζω τα ΙΠΕΔ όλες τις επιλογές και θα κρίνουμε με βάση προφανώς το συμφέρον του δημοσίου και ευρύτερα το εθνικό συμφέρον. Και λίγο παρακάτω λέει ο Υπουργός κ. Χατζηδάκης, εμείς δεν έχουμε πρόθεση το δημόσιο να αποσυρθεί συνολικά από τα ΕΛΠΕ. Άρα το ξέρετε. Άρα γιατί με ρωτάτε? Για να σας θυμίσω ότι εσείς ξεκινήσατε την ιδιωτικοποίηση και να μάθουν όλοι οι φίλοι σας στην αριστερά ότι είστε υποκριτές? Ακούστε μας τώρα το καλύτερο. Μου λέτε για τα δικαιώματα εξόριξη και τα λοιπά. Καταρχάς να πω, κύριε Πρόεδρε, καταθέσω πρακτικά, σε σχέση με δημοσιεύματα για την έρευνα των μεγάλων κοιτασμάτων έχουν διαψευστεί από τη διοίκηση των ΕΛΠΕ τα δημοσιεύματα. Ακόμα δεν έχουν ξεκινήσει αυτές οι έρευνες για να έχουμε συγκεκριμένα στοιχεία. Μακάρι να αποδειχθούν στο μέλλον αληθεί. Σήμερα που μιλάμε υπάρχουν κάποιες επιστημονικές θεωρίες. Μακάρι να βρεθούν. Μου λέτε όμως, κύριε Όπα, μια και μου λέτε για τα ΕΛΠΕ και τις συμβάσεις εξόριξης. Μήπως ξέρετε στις συμβάσεις που διαπραγματεύτηκε ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Σταθάκης, σε αυτές τις συμβάσεις εξόριξης που λέγατε, ποια είναι η πραγματική συμμετοχή των ΕΛΠΕ? Θα σου την πω εγώ τώρα λοιπόν. Σε δύο από τις τέσσερις, συμμετέχουν σε ποσοστό 20%. Και διαχειριστής από τις τέσσερις, τα ΕΛΠΕ είναι σε μία. Όλες οι άλλες συμβάσεις και όλα τα άλλα ποσοστά, δηλαδή το 80% των δύο και το 100% των άλλων δύο, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ τις έχει δώσει στον ιδιωτικό τομέα, σε ιδιωτικές εταιρείες, ελληνικές και ξένες. Έρχεστε λοιπόν εδώ στη Βουλή και σας το είπα ξανά από την αρχή. Θέλω να συνειδητοποιήσετε, σας το λέω για το καλό σας, δεν σας το λέω για το κακό σας, για το καλό σας. Μην έρχεστε στη Βουλή υποκρινόμενοι ότι ο λαός πάσχει από μία αμνησία και δεν θυμάται ποιος κυβέρνησε το 15-19. Το 15-19 κυβερνήσατε εσείς. Κυβερνήσατε με μνημόνιο. Πήρατε τα έθισμα του Σόιμπλε, κάνατε ιδιωτικοποιήσεις, φτιάξατε το υπερταμείο αποκρατικοποιήσεων, δώσατε όλη την ελληνική δημόσια περιουσία εκέγγυο,
Άρα, εσείς ειδικά, ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν μπορείτε να ξαναμιλήσετε κατά των ιδιωτικοποιήσεων και υπέρ της προασπίσεως δήθεν της δημόσιας περιουσίας ποτέ. Θα περάσουν 3.000 χρόνια, θα ζητάτε συγγνώμη από τους φίλους της αριστεράς και μπορεί κάποτε να συγχωρέσουν. Και κλείστε με εγώ αυτό. Εγώ όμως, θα κλείσω με αυτό, θέλω να σας πω και κάτι και προσωπικού. Θα σας πω και ποια είναι η δύσκολη θέση την οποία με έχετε φέρει προσωπικά. Όταν ξεκινήσαμε την πολιτική μας διαδρομή και είχαμε διαφωνίες, εγώ ήμουν από την αρχή, την πρώτη μέρα που ήμουν βουλευτής, από το 7, υπέρ των ιδιωτικοποιήσεων. Ποτέ δεν ήμουν κατά. Πάντα υπέρ των ιδιωτικοποιήσεων. Πάντα. Πάντα. Εσείς, ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, ήσασταν στα πεζοδρόμια, φωνάζετε κατά της Κόσκο, φωνάζετε κατά του Λάμδα και του Ελληνικού, φωνάζετε κατά της Φραπόρτ. Έλεγε εκεί ο φίλος από την Κρήτη, θα βάλω τα στήθια μου μπροστά, μην πουληθεί το αεροδρόμιο Χανίων στους Γερμανούς και διάφορα τέτοια. Μάλιστα. Ήρθατε στην εξουσία. Τα πουλήσατε όλα. Καταλαβαίνετε τώρα σε πόσο δύσκολη θέση έχετε φέρει εμένα. Εάν εγώ που είμαι υπέρ των ιδιωτικοποιήσεων βλέπω εσάς να τα πουλάτε όλα, τι πρέπει να κάνω εγώ για να δικαιολογήσω την ιδεολογία μου? Αυτή είναι η δυσκολία που με έχετε φέρει. Αυτή είναι πράγματι μια δυσκολία. Δεν είναι δύσκολο να σας ξεπεράσει κανείς ως προς το πάθος σας να πουλήσετε όλη τη δημόσια περιουσία. Γι' αυτό και είναι εξαιρετικά περίεργο να έρχεστε στην Βουλή και να υποκρίνεστε ξανά τον προηγούμενο σε αυτό. Αυτός πάει. Μας τελείωσε. Ολοκληρώσατε. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.